κατά την άποψή μου, και δεν θέλω για να γίνομαι μάτι κακών κάρχας, αλλά θα είναι δυσκολότερη από το 22 σε όλα τα επίπεδα. Γιατί τώρα ξέρετε τι γίνεται. Ήρθε η στιγμή που πρέπει να πληρώσουμε. Ειλικρινά θα χρησιμοποιήσω μία έκφραση. Αρχίζουν όλες οι οικονομίες πλέον και εκτίθενται. Είναι αυτό που λέμε το who is who. Τι έχει ο καθένας, τι έχει να δώσει, πώς θα ανταπεξέλθει. Σε όλα τα επίπεδα. Βλέπετε εδώ ακόμα και για τα φάρμακα. Υπάρχει πρόβλημα έλλειψη στα φάρμακα, όχι μόνο στην Ελλάδα. Γιατί? Γιατί πολύ απλά, όπως σας έχω πει παλιότερα, εμείς κάναμε commodity όταν κάποιοι άλλοι κάνανε γεωστρατηγική. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Και τώρα ήρθε το πλήρωμα του χρόνου. Τι σημαίνει? Θα πληρώσουμε. Καλά. Θέλουμε, δεν θέλουμε. Καλά, μην βιάζεστε. Πρώτες φύλες μέχρι οτιδήποτε. Μην βιάζεστε, γιατί πρέπει πρώτα και οι παγκόσμιοι φωστήρες, αυτό το παγκόσμιο φόρουμ 16-17 Ιανουαρίου, μαθαίνω, στον Νταβός, να δώσουν κάποιες προτεραιότητες. Οπότε θα δούμε τους τι πλήρω. Έχει ξεπεράσει, ξέρετε τι κάνουν εκεί. Και κάνουν ασκήσεις επί χάρτου την ίδια στιγμή που το χρηματιστήριο του Σαγκάη σαρώνει. Καταλάβατε τι γίνεται. Οι δύο λεγόμενοι 7, να το πω διαφορετικά, πλέον αντικαθίστανται από τους G7 της Ανατολής. Τα λεγόμενα BRICS. Αυτοί μπορεί να σχεδιάζουν, ποιος τους ακούει όμως. Και εδώ μιλάμε για μια αγορά, όπως καταλαβαίνετε, που είναι τα 2/3 του πλανήτη. Άρα... Τι να σχεδιάσουμε, ποιους, με μια Ευρώπη η οποία πάει από το κακό στο χειρότερο. Εδώ μπαίνουν μέσα στο παιχνίδι Βενεζουέλες, Αφρικές, Μέση Ανατολή, Κίνα, Ρωσία. Καταλαβαίνετε τι θα γίνει. Δηλαδή, ξέρετε τι πάει και λέει η Κίνα. Ελάτε σε εμάς. Ελάτε να πληρώνετε σε Yuan ή αν θέλετε σε Renminbi, που είναι το εξωχώριο Yuan. Ελάτε να πληρώνετε σε εμάς. Εμείς θα σας εξασφαλίσουμε ανάπτυξη. Προσέξτε, όχι όπως έκανε η Αμερική, λεφτά για όπλα, προκειμένου εσείς να έχετε μια οικονομική σταθερότητα, δηλαδή να πληρώνεστε και να μην έχετε πολέμους. Τώρα εδώ είναι λεφτά για την ανάπτυξη. Ελάτε όλοι μαζί να μιλήσουμε για την ανάπτυξη στο διάστημα. Να μιλήσουμε για την ανάπτυξη του downstream σε εσάς, δηληστήρια κτλ. Και πλέον, ξέρετε τι λένε στην Ευρώπη, αγοράστε από εμάς. Αγοράστε από Ινδία φυσικό αέριο και πετρέλαιο από την Κίνα. Σε πολύ ψηλότερες τιμές. Άρα για ποια ανταγωνιστικότητα μιλάμε της Δύσης? Και φυσικά ο πληθωρισμός, όπως καταλαβαίνετε, θα συνεχίσει να ανεβαίνει. Άρα, αυτό είναι το όλο θέμα. Άρα το 2023, κατά τη γνώμη σας, είναι η πλήρης ανάδυση αυτού που περιγράφαμε ως πολυπολικός? Αυτό ακριβώς. Δηλαδή ξεκινήσαμε από μια πολυπολικότητα που μπαίνει. Ας την πούμε την έναρξη του ψυχού πολέμου, παρότι μιλάει για διπολικότητα. Ωστόσο είναι για πολυπολικότητα, γιατί είναι η Ινδία στο παιχνίδι, είναι η Κίνα στο παιχνίδι, είναι η Ρωσία, είναι η Βενεζουέλα, είναι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Λοιπόν, ξεκινάμε λοιπόν από εκεί και αυτό θα αρχίσει να επεκτείνεται πλέον διαγυμνού οφθαλμού και στην οικονομία. Δηλαδή δεν υπάρχει πλέον μόνο ο πόλεμος, παλεύει το ανατολικό ημισφαίριο ενάντια στο δυτικό ημισφαίριο ή τούμπαλι να θέλετε. Εδώ τώρα πλέον θα μιλάμε για μια επαναδιάταξη της όλης οικονομίας και ήδη τα πρώτα χρηματοοικονομικά, να το πω και έτσι, προϊόντα έχουν αρχίσει και διαφαίνονται. Σε παγκόσμιο επίπεδο, προσέξτε, επηρεάζει παγκόσμια. Δηλαδή το δολάριο, αν θέλετε, από ένα παγκόσμιο αποθεματικό νόμισμα πλην του χρυσού που έγινε μετά το 1971 με την κατάργηση του κανόνα Bretton Woods, τώρα αρχίζει και απασταθεροποιείται. Το ευρώ έχει φτάσει στο 30% σε αποθεματικό νόμισμα. Δηλαδή ό,τι κατέχουν μόνο οι ευρωπαϊκές τράπεζες. Και αναδύεται το Renminbi, όπως σας είπα. Τα κράτη έχουν αρχίσει πλέον και συναλλάσσονται μεταξύ τους σε εθνικά νομίσματα. Και προσέξτε και κάτι άλλο, εδώ μιλάνε και για κάτι πιο σημαντικό. Μιλάνε για ένα έργο ανταλλαγής, συνεργασία ανταλλαγής νομισμάτων με το έργο M, Παύλα, CBDC Bridge. Τι είναι αυτό? Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει κεντρικές τράπεζες οι οποίες θα συναλλάσσονται μεταξύ τους με κρυπτονομίσματα στην Ανατολή. Συνδέστε το λίγο με την υπόθεση Qatargate, Καϊλή και ούτως ή άλλως. Να δείτε λοιπόν πώς παίζεται το παιχνίδι. Και αυτό, ξέρετε, θα είναι μια διαδικασία peer-to-peer. Δηλαδή θα μπορούν να συναλλάσσονται σε πραγματικό χρόνο. Και στο παιχνίδι αυτό είναι μέσα χώρες κλειδιά. Δεν είναι χώρες...
Ξέρετε, είναι καινούργιες αναδυόμενες οικονομίες οι οποίες κατέχουν πρώτες ύλες. Για παράδειγμα, η Ινδονησία, η οποία ουσιαστικά είναι σε μεγάλο βαθμό, βασίζει την οικονομία της σε υλικά μπαταριών. Πέρα από Σαουδικές Αραβίες και τα λοιπά. Υλικά μπαταριών. Δηλαδή, ξαναρχόμαστε πάλι σε πρώτες ύλες, σπάνιες γεές, όπου στο παιχνίδι μπαίνει και η Τουρκία των σπάνιων γεών. Ε. Από εσάς το άκουσα. Βεβαίως. Δηλαδή, να σας πω για κοίτασμα τα οποία αυτή τη στιγμή στην ευρύτερη περιοχή, στην επαρχία του Εσκή Σεκίρ. Το θυμάστε αυτό, Εσκή Σεκίρ, Αφιόν Καραχισάρ, που λέγαμε για τις παλιές ένδοξες εποχές του ελληνικού στρατού, όπου τον πουλήσανε. Λοιπόν, εκεί λοιπόν μιλάμε για ένα τεράστιο κοίτασμα της τάξης των 694 εκατομμυρίων μετρικών τόνων, που καθιστά αυτομάτως την Τουρκία στη δεύτερη μεγαλύτερη αγορά παγκοσμίως. Η Κίνα, ξέρετε πόσο έχει, 800 εκατομμύρια μετρικούς τόνους. Και φαίνεται ότι έχουν βρεθεί 7 από τις 17 σπάνιες γιές. 10 μάλλον από τα συνολικά 17 είδη σπάνιων γιών. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει αυτό το κοίτασμα στην Τουρκία ουσιαστικά είναι υπεραρκετό για την κάλυψη παγκόσμια ζήτηση για τα επόμενα περίπου 1000 χρόνια. 1000 χρόνια. Άρα η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση ή αν θέλετε η πράσινη μετάβαση περνάει και μέσα από την Τουρκία. Όταν στην Ελλάδα απουσιάζει παντελώς η στρατηγική σπάνιων γεών. Πουλάμε τη Λάρκο, όπως ξέρετε, μπήρ παρά. Λέει εδώ ο φίλος μου ο Νίκος, να μιλήσουμε λίγο πιο πραγματιστικά. Η ανάπτυξη που προσφέρουν οι ηγεμονικές δυνάμεις του κόσμου έχει πάντα τα ίδια χαρακτηριστικά. Η μερίδα του λέοντος αυτούς, ψίχουλα στους σταγενείς και κάποια κομμάτια της πίτας στους εκάστοτε ντόπιους ολιγάρχες που κάνουν όλη τη δουλειά. Εν ολίγης, λέει, είτε BRICS, είτε G7, είτε G20, για εμάς είναι ακριβώς το ίδιο, λέει, κύριε Λύκο μου. Όχι. Εδώ θα σας πω μία έξυπνη κίνηση που κάνει η Κίνα. Η Κίνα πλέον, ξέρετε γιατί μιλάει. Μιλάει πετρέλαιο για την ανάπτυξη. Δεν μιλάει πετρέλαιο για τα όπλα. Μην ξεχνάτε ότι όταν έγινε η συμφωνία με τις χώρες της Μέσης Ανατολής, ουσιαστικά, δηλαδή μεταξύ του Φράνκλιν Ρούσβελτ και του βασιλιά Αμπντούλ Αζίζ Μπιν Σαούντ, εντάξει, τότε ουσιαστικά αυτές ήταν αναδυόμενες οικονομίες, υποανάπτυκτες. Και τι τους λέγανε? Εμείς θα σας δίνουμε όπλα, εσείς θα μας πουλάτε φθηνό πετρέλαιο. Τώρα η Κίνα κάνει άλλο, το βλέπει εντελώς διαφορετικά. Λέει, ελάτε να συνεργαστούμε, ελάτε να αναπτύξουμε δηληστήρια, ελάτε να σας βοηθήσουμε σε εγκαταστάσεις, ελάτε μαζί να κάνουμε εξορίξεις νότια της Κίνας για πετρέλαιο. Ελάτε να δουλέψουμε μαζί σε δορυφορικά σε προγράμματα του διαστήματος, να αναπτύξουμε μαζί ρομποτική και νέες τεχνολογίες. Είναι εντελώς διαφορετικό. Καταλάβατε, είναι σαν να σου πουλάω εγώ φτηνές πρώτες ύλες για να φτιάξεις ένα φαγητό το οποίο εν συνεχεία θα μου το πουλήσεις πολύ πιο ακριβά σε ένα καθώς πρέπει εστιατόριο. Ενώ εδώ τώρα στη δεύτερη περίπτωση είναι σαν να σε βοηθώ εγώ να φτιάξεις το ίδιο φαγητό, να το τυποποιήσεις σε κονσέρβα και να το πουλάς. Καταλαβαίνετε ποια είναι η διαφορά? Έχει ένα θέμα, μου γράφει εδώ πέρα ο φίλος ο Αλέξανδρος, η Κίνα. Χάνει τη μάχη αγωγών ή μη αγωγών αυτή τη στιγμή. Και κλειδί είναι η Ταϊβάν. Κλειδί είναι η Ταϊβάν, αλλά είδατε τι έκανε η Κίνα. Το είχε το θέμα, last year. Τους είπε κατευθείαν ότι εγώ σας κόβω τις πρώτες ύλες. Δηλαδή τι κόβω? Κόβω, ουσιαστικά τους είπε ότι εγώ κόβω σπάνιες γιές. Τι σημαίνει? Σημαίνει καθυλωμένα F-35. Καταλάβατε, άρα τι F-35 να πουλήσει στην Ταϊβάν? Τι να πουλήσει όταν δεν θα έχει πρώτες ύλες? Αυτό είναι το μεγαλύτερο παιχνίδι που δεν έχουν καταλάβει. Ότι αντί να μιλάμε για την γεωστρατηγική των σπάνιων γεών και των στρατηγικών πρώτων υλών, εδώ μιλάμε ακόμα για παροχημένα πράγματα. Και προσπαθούμε, αν θέλετε, με αύξηση των επιτοκίων, που προβλέπεται ότι η ίδια η ΦΕΔ θα το φτάσει 4,75, θα πάει τέλος του έτους. Εντάξει, ανεβάζει κάθε φορά 0,75%. Μέσα από την αύξηση των επιτοκίων, λοιπόν, προσπαθεί να διατηρήσει αυτή τη στιγμή την ισχύ του δολαρίου που έναντι του ευρώ. Δηλαδή, για να σωθεί η Αμερική, πρέπει να καταρακωθεί η Ευρώπη. Και μετά να έρθουμε με ένα σχέδιο Marshall για να αγοράζουμε από αμερικανικές επιχειρήσεις. Αυτό είναι το όλο έργο.
Καταλαβατε. Γι' αυτό και η Τουρκία, όπως βλέπετε, κλείνει το μάτι προς την Ανατολή. Που πιστεύω ότι τελικά εκεί θα πάει. Ήδη από ό,τι λέγεται ότι έχει κάνει αίτηση για να μπει στη Σαγκάη. Όπως και άλλες χώρες. Λέει εδώ ο Γεράσιμος, αν κύριε Λίκο πρέπει να τα δούμε γεωστρατηγικά, άρα στην ενέργεια τι πρέπει να πούμε που υποφέρουμε εδώ στην Ευρώπη και δει στην Ελλάδα? Τι πρέπει να πούμε, ότι αντί να στραφούμε στα δικά μας, στις δικές μας πρώτες ύλες, εμείς αν θέλετε μιλάμε τώρα ότι θα έπρεπε να βάλουμε περισσότερες ανεμογεννήτρες. Και προσέξτε, εδώ θέλω να τονίσω στην εκπομπή σας, γιατί υπάρχει αν θέλετε μια τεράστια παραπληροφόρηση. Γιατί δεν επενδύουμε σε σταθερές πηγές up, αλλά επενδύουμε σε στοχαστικά μοντέλα? Γιατί δεν επενδύουμε σε βιομάζα? Ήδη ο Bill Gates έχει αρχίσει και πειραματίζεται, αγοράζει μεγάλες εκτάσεις γης για την παραγωγή βιοενέργειας. Γιατί εμείς τη βιομάζα την αφήνουμε, που είναι σταθερές πηγές ενέργειας? Προσέξτε, δεν είναι στοχαστικά μοντέλα. Είδατε τι έγινε στην Ολλανδία. Στην Ολλανδία έχουν αλλεπάλληλα blackouts. Από τι? Από τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Γιατί πάνε να φορτίσουν όλο το απόγευμα, τελειώνοντας τις δουλειές τους, στις διάφορες επαρχίες και πέφτει το ρεύμα και διαμαρτύρονται οι αγρότες. Δεν μπορούν να τα στηρίξουν αυτά. Χρειάζονται οπωσδήποτε ελάχιστη θερμική μονάδα βάσης. Που σημαίνει λιγνίτη, που εμείς ακόμα δεν τον έχουμε βάλει στο σύστημα. Αφήστε τι λένε, δεν τον έχουμε βάλει στο σύστημα. Απλά πουλάμε από θέματα εμείς δεξιά και αριστερά. Σημαίνει λιγνίτη, σημαίνει εκμετάλλευση των δικών μας κυτρανθμάτων. Δεν ξέρω πότε θα γίνει αυτό. Ενδεχομένως, όπως σας έχω ξαναπεί, όταν θα φτάσουμε να έχουμε 800 δις χρέος. Οπότε θα μας θα πάρουν μπυρ παρά. Ήδη, θα σας δώσω και μια άλλη πληροφορία. Ήδη ο πρόεδρος της Credit Suisse, ξέρετε τι είναι η Credit Suisse. Mm. Μιλάμε από τους μεγαλύτερους, ελβετική, από τους μεγαλύτερους οίκους, παγκόσμια εταιρεία επενδύσεων και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Ξέρετε τι λέει? Ότι σε αυτόν τον αγώνα δρόμου το δολάριο δεν μπορεί να σωθεί. Ξέρετε τι λέει, τι προτείνει? Μόνο λέει αν εθνικοποιήσουν. Εθνικοποίηση. Ακούστε τώρα, Σοβιετία, στη μέκα του καπιταλισμού. Εθνικοποίηση ποιών? Των διελιστηρίων τους. Εθνικοποίηση των, των παραγωγών σχιστολιθικού αερίου. Προκειμένου να μπορούσαν να ελέγξουν τις τιμές. Το καταλαβαίνετε. Και αυτά έρχονται διασώματος του Προέδρου της Credit Suisse. Δεν μπορούν να αντέξουν σε αυτόν τον αγώνα δρόμου, γιατί καταλαβαίνετε ότι όλα τα προϊόντα, τα εμπορεύματα της Δύσης θα είναι πληθωριστικά. Δηλαδή μιλάμε εδώ πλέον, μιλάμε για στάσιμο πληθωρισμό. Έχουμε φύγει από την ύφεση και μιλάμε για στάσιμο πληθωρισμό. Διότι μειώνονται οι μισθοί και ανεβαίνει ο πληθωρισμός. Πώς θα το αντέξουν αυτό, πώς θα είναι ανταγωνιστικές δηλαδή οι δυτικές βιομηχανίες, να το πω και έτσι. Άλλωστε βλέπετε ότι υπάρχει και ένα τεράστιο relocation αυτή τη στιγμή. Τι πάνε να κάνουν οι Αμερικανοί? Να πάρουν βιομηχανίες της Γερμανίας, οι οποίες να πάνε στην Αμερική, γιατί έχουν υπό πενταπλάσια τιμή ενέργειας. Αλλά πολλές από αυτές πάνε και στην Κίνα. Η BAF για παράδειγμα. Ετοιμάζεται να μετεγκατασταθεί στην Κίνα. Η Τουρκία από την άλλη, τι είπαμε προηγουμένως, σπάνιες γης, ηλεκτρικά αυτοκίνητα που έχουν μεταφερθεί οι μεγαλύτερες παραγωγικές μονάδες αυτοκινήτων της Ευρώπης. Μήπως είναι στην Τουρκία? Και εμείς τώρα θα πάμε στο τραπέζι και λένε κάποιοι ότι θα πάμε στη Χάγη για να διαπραγματευτούμε εφόλεις της ύλης, δεν το έχουν διευκρινίσει αυτό, με την Τουρκία. Να πούμε τι? Να πούμε τι, πείστε μας, ότι ξέρετε έχουμε ανάγκη το Αζερμπαϊτζάν για να πάρουμε φυσικό αέριο που είναι καθαρά φιλοτουρκικό? Λέει εδώ ο φίλος, ο Σικάριο, ρώτησε παρακαλώ τον κύριο Λίκο, αν στο παιχνίδι όπως λέει των Αμερικανών όσο αφορά την Ευρώπη είναι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να ξυλώσουν το νόμισμα το ευρώ και οι συναλλαγές να γίνονται με το δολάριο για να ενισχυθεί πάλι το δολάριο έναντι των παιχνιδιών των Ανατολικών. Ακριβώς. Παίζει αυτό. Προηγουμένως, το είπα, η Αμερική μαζεύει όλο το χρήμα. Θέλει να ισχυροποιήσει το δολάριο. Δεν πάει να είναι απέναντι ευρώ, δεν πάει να είναι οτιδήποτε. Και το πολύ πολύ να έρθει με ένα σχέδιο Μάρσα μελετά, όπου θα μας πουλάνε προϊόντα από τις ήδη μετεγκατεστημένες βιομηχανίες της Ευρώπης στην Αμερική. Άρα για σας χρήμα... η αποδολαριοποίηση στην Ανατολή είναι δεδομένη. Βεβαίως.
Μα ήδη, σας το λέω και πάλι, ήδη συναλλάσσονται με Wuhan, η Ρωσία πουλάει στην Ινδία στο νόμισμα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Το έχουν παρακάμψει τελείως. Και προσέξτε και κάτι άλλο τώρα που έχει γίνει. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχει και μια πολιτική της Κίνας, την έχει ασκήσει και η Αμερική στο παρελθόν, που είναι η, ουσιαστικά είναι η πολιτική της, του λεγόμενου χρέους των υπόλοιπων κρατών. Δηλαδή έχει αναγκάσει πολλές χώρες της Αφρικής να τις χρωστάνε πάρα πολλά χρήματα. Και οι χώρες αυτές, και όχι μόνο της Αφρικής, αλλά ως διαμαγείας και ως αποσύμπτωση, αυτές οι χώρες είναι αυτές που έχουν στρατηγικές πρώτες ύλες. Καταλαβαίνετε τι έχει κάνει. Είναι λεγόμενη διπλωματία της παγίδας του χρέους. Η διπλωματία της παγίδας του χρέους. Δηλαδή αναγκάζουν πολλά κράτη να υποταχθούν και να προτιμήσουν την υπηρετική Κίνα στο γεωπολιτικό τοπίο, αφού δεν μπορούν να αποπληρώσουν τις δανειακές επενδύσεις από το Πεκίνο για τη χρηματοδότηση των αναπτυξιακών έργων των αντίστοιχων χωρών τους. Λέει εδώ ο φίλος ο Νίκος, συγγνώμη, αλλά μέχρι και σήμερα που μιλάμε, έχω την αίσθηση ότι η Κίνα μάζεψε όλη την παραγωγή εντός της χώρας και μόνο για τους δικούς της εργαζόμενους. Τώρα δηλαδή θα γίνει μια εξωστρεφής δύναμη τη στιγμή που όλοι οι δυτικοί προσπαθούν να μαζέψουν την παραγωγή από την Κίνα στις χώρες τους που έχουν απαγορεύσει τα κινέζικα προϊόντα, ειδικά εκείνα που ενσωματώνουν τεχνολογία που βασίζεται σε δυτικές πατέντες. Η ACML πλέον δεν μπορεί να πουλήσει μηχανές λιθογραφίας πουθενά στην Κίνα. Νομίζω, λέει Κυριλικό, πως η Κίνα απλώς βλέπει τι έρχεται και προσπαθεί να προλάβει τη μεγάλη καταστροφή με κινήσεις δίθεν εξωστρέφειας και καλής πίστης. Όχι, εγώ πιστεύω το αντίθετο. Εγώ πιστεύω ότι χτίζεται ένας άλλος πολυπολικός κόσμος μαζί με την Ρωσία, μαζί με την Ινδονησία, μαζί με την Αφρική. Θέλετε να σας πω νούμερα για να καταλάβετε. Το Πακιστάν χρωστάει στο Πεκίνο περισσότερα από 77,3 δις δολάρια. Η Αγγόλα 36,3. Η Αιθιοπία 7,9. Η Κένια 7,4. Η Σριλάνκα 6,8. Σημαίνει ότι εγώ μπαίνω εκεί πέρα στην παραγωγή, συνδιαμορφώνω, σου παίρνω τις πρώτες ύλες, παράγω κάποια προϊόντα, τα οποία ουσιαστικά μπορώ και τα πουλάω σε μια ευρύτερη αγορά. Μην ξεχνάτε, σας είπα και προηγουμένως, ότι όλοι εμείς οι δυτικοί δεν ελέγχουμε μια αγορά περισσότερο από 1,5 δις. Όλα τα υπόλοιπα είναι αυτός ο κόσμος, ο νέος για τον οποίο μιλάμε. Άρα πού θα πουλάνε οι δυτικοί, για πείτε μου. Πού θα πουλάνε τις τεχνολογίες τους, με ποιες πρώτες ύλες. Θέλω να μου πει κάποιος με ποιες πρώτες ύλες. Θα παίρνουμε εμείς μπελαρά, θα παίρνουμε οτιδήποτε. Και να σας πω και κάτι άλλο. Μιλάνε για δανεισμό κεντρικών τραπεζών. Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Υποτίθεται για να μας δώσει το Ταμείο Ανάκαμψης. Πώς, όταν τώρα θα δανείζεται πολύ πιο ακριβά, άρα σημαίνει ότι αυτά που θα φτάνουν στην κάθε λαβίτσα θα φάνε πολύ λιγότερα. Και τα οποία φυσικά θα σου επιβάλλουν τον τρόπο παραγωγής που ουσιαστικά θα εξυπηρετούν τις εναπομείνασες βιομηχανίες της Βόρειας Ευρώπης. Περί αυτού μιλάμε. Και εμείς δεν έχουμε πάρει χαμπάρι ακόμα τι γίνεται. Πού παράγονται τα περισσότερα γενώσιμα, κύριε Σαχίνη? Μήπως στην Ινδία, μήπως στην Κίνα? Τι κάναμε εμείς τόσο καιρό με lockdown? Μονοθεματική υγεία. Όχι νοσοκομεία, όχι προσλήψη γιατρών, όχι φάρμακα για άλλες ασθένειες, για γρήπη. Εξάλλου υπήρχαν καταγγελίες, θυμάστε, όπου όλες τις μορφές γρήπης και τα λοιπά τις δηλώναμε ως COVID. Άρα εμείς είχαμε μόνο το εμβόλιο. Γιατί δεν μας νοιάζει η εγχώρια παραγωγή και γενοσύμων για άλλα φάρμακα αντιγρυπτικά και τα λοιπά, ας πούμε. Να λοιπόν που έρχεται όμως το πλήρωμα του χρόνου και αυτό το πληρώνουμε. Και ποια είναι η απάντηση? Ποια είναι η απάντηση, κύριε Σαχίνη? Να ακριβήνουν τα φάρμακα στην Ελλάδα, ώστε να μην τα στέλνουμε έξω που είναι πιο... Να μην τα στέλνουμε δηλαδή οι φαρμακοβιομηχανοί στο εξωτερικό που είναι πιο ακριβά. Έχει και δημοσιογραφική ανάλυση από προχθές στο θέμα. Βεβαίως. Αυτό. Μάλιστα. Μιλάμε για μεγάλη λύση. Ξέρετε όμως κάτι, κύριε Σαχίνη, και πραγματικά με λυπεί το γεγονός. Δεν μιλάει κανείς για την αλλαγή της Προέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Ήταν η πρώτη κίνηση αυτής της κυβέρνησης, από το 2019, τον Αύγουστο κιόλας. Για ποιο λόγο? Κανένας έλεγχος στην αγορά. Και αναφέρομαι συγκεκριμένα στην κυρία Φάνου. Κανένας έλεγχος στην αγορά. Δεν λειτουργούν οι ανεξάρτητες αρχές. Τίποτα.
Τίποτα. Αντί για έλεγχο έχουμε καλάθια. Καλάθι νοικοκυράς, κοκοφίνικες, δεν ξέρω τι να πω. Αυτό κάνουμε εμείς. Δηλαδή μπυρ παρά. Η χαρά του μαυραγορητισμού. Η χαρά του μαυρογιαλούρου. Σε βάρος των πολιτών. Σε βάρος των πολιτών, των απλών πολιτών. Γιατί ουσιαστικά, ξέρετε, σε μια κοινωνία αρίστων θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε κάποιους εξειδικευμένους που θα μας κάνουν τη δουλειά. Βέβαια, που εξυπηρετούν πάντα το συμφέρον των αφεντάδων τους. Οι υπόλοιποι δεν μας ενδιαφέρουν οι πολίτες. Οι υπόλοιποι αζούν με επιδόματα και σιγά σιγά να εκχωρούν μέσω αυτών των επιδομάτων τις βασικές τους ατομικές και κοινωνικές τους ελευθερίες. Λέει ο συνονόματός σας ο Βασίλης εδώ. Μα κύριε Λύκο. Χρόνια του πολλά. Μάλλον θα αντέφιετε. Λέει, μα κύριε Λύκο, όμως δεν βλέπετε τι γίνεται στην Κίνα αυτή τη στιγμή με τον κορονοϊό. Έσκασε η φούσκα ενός συστήματος zero COVID. Πάει αυτό. Δεν σας λέει κάτι. Αλλά αυτό το zero COVID, αν θέλετε, μέσω αυτών των κλεισιμάτων και ανοιγμάτων, μήπως επηρεάζανε και την παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα. Λέω εγώ τώρα. Λέω επειδή είμαι και λίγο συνωμοσιολόγος. Μήπως δηλαδή ελέγχανε την ροή πρώτων υλών, προϊόντων κτλ. Προς τη Δύση και παίζανε και με τις τιμές, λέω εγώ τώρα. Εκεί από τη Σαγκάη που είχαν συσσωρευτεί κάποια στιγμή τόσα πολλά πλοία και δεν μπορούσαν να εκφορτώσουν. Καταλάβατε, είναι ένα ευρύτερο παιχνίδι. Δεν είναι μόνο έτσι απλά που τα λέμε ότι κλείνει η Κίνα. Α, εδώ θυμάστε τι λέγανε στην Ελλάδα. Άνοιγε νοσοκομεία COVID η Κίνα. Και εδώ λέγανε στην Ελλάδα ότι δεν έχει νοσοκομεία, τριτοκοσμική η Κίνα. Και η Κίνα τι έκανε, άνοιγε αποκλειστικά για τον COVID την νοσοκομεία, χωρίς να χαραμίζει για τον υπόλοιπο κόσμο τα υπόλοιπα νοσοκομεία. Την ίδια στιγμή που εμείς στην Ελλάδα κλείναμε όλα τα λιμωδών. Το θυμάστε αυτό? Ναι, και το είχατε πει κιόλας. Κύριε Λύκο, μου λέει κάποιος, επειδή μπήκαμε στο 23 και επειδή είμαστε σταθερά πρώτοι, ως οι ακριβότεροι στην αγορά ενέργειας. Και επειδή, κύριε Λύκο, πολλές φορές αναφέρεστε στις ΑΠΕ, τι δεν πάει καλά εδώ όταν οι ΑΠΕ παράγουν περισσότερο ρεύμα στη χώρα από τις άλλες πηγές? Γιατί εξακολουθούμε να είμαστε ακριβότεροι? Έχετε μια εξήγηση? Βεβαίως έχω μια εξήγηση. Μα δεν λειτουργεί καμία επιτροπή. Εδώ πέρα τι κάνουμε εμείς? Εμείς λέμε θα σας δώσουμε κάποια επιδόματα για να συνεχίσετε να αγοράζετε την ακριβή ενέργεια που σας δίνουν οι πάροχοι, οι οποίοι δεν είναι όλοι παραγωγοί. Δηλαδή κάποιοι έχουν κάποια γραφεία και απλά είναι μεταπράτες. Θυμάστε το μεταπρατισμό που έλεγε παλιότερα ο Ανδρέας Παπανδρέου στην 3η του Σεπτέμβρη? Αυτό το πράγμα είναι. Δεν παράγω, μεταπράττω, μεταπουλώ. Λοιπόν, αυτοί λοιπόν, σε αυτούς δεν μπαίνει κανένα όριο. Δεν μπαίνει κανένα πλαφόν, τίποτα. Πουλάνε όσο θέλουμε. Εμείς τους δίνουμε επιδόματα στον καταναλωτή για να τα ξαναδώσει πίσω, αυξάνοντας έτσι τον πληθωρισμό. Αυξάνοντας έτσι τον πληθωρισμό. Και κάτι άλλο για τον πληθωρισμό, κύριε Σακίνη, γιατί εδώ πέρα μας δουλεύουν, νομίζω. Όταν λένε πληθωρισμός ότι είναι στο 12%, στο 11%, ξέρετε τι είναι αυτό? Είναι ο μεσοσταθμικός όρος από 12 υπηρεσίες αγαθών και προϊόντων που είναι περίπου 1.200 αγαθά. Δηλαδή, τι σου λένε? Έπεσε ο πληθωρισμός στην αγορά πολυτελών σκαφών. Και αυτό το βάζουν μέσα. Το καταλάβατε, για να φτιάξουν το 12% του πληθωρισμού. Και δεν μιλάνε για 35,4% αύξηση του πληθωρισμού στη στέγαση, 14% στις μεταφορές, 25% στη διατροφή και 39% στην ενέργεια. Που είναι τα βασικά αγαθά που θέλει ο απλός πολίτης. Θα πάω εγώ να... Δηλαδή φανταστείτε ότι σε ό,τι σας αφορά δηλαδή και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είχαν αρνητική αύξηση πληθωρισμού. Γιατί είναι λογικό, δεν επενδύει κανένας. Θα πάτε εσείς ή για τα πολυτελή αυτοκίνητα. Αυτό όμως συνυπολογίζεται και δεν μιλάει κανείς γι' αυτό. Θα πάτε εσείς να αγοράσετε πολυτελές αυτοκίνητα, θα πάω εγώ να ανοίξω κανένα κανάλι μήπως? Λέει εδώ αυτό όμως συνυπολογίζεται. Λέει εδώ φίλος ο Νίκος, οι πρώτες ύλες και οι σπάνιες γεύσεις είναι σημαντικές και δεν διαφωνώ με τον κύριο Λύκο. Σημαντική εξίσου όμως είναι η τεχνολογία που επιτρέπει στις πρώτες ύλες να αποτελέσουν κομμάτια της σύγχρονης τεχνολογίας και των προϊόντων της. Αυτή η τεχνολογία και τεχνογνωσία ακόμη η Κίνα δεν την κατέχει σε τέτοιο βαθμό που να της επιτρέπει να κινηθεί αυτόνομα και να αποτελέσει μια δύναμη αντίστοιχη των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα συμφωνήσω πως αυτή τη στιγμή η πιο σημαντική ερευνητική δουλειά σε δυτικά πανεπιστήμια γίνεται από ομάδες ασιατών επιστημόνων, κυρίως Κινέζων. Αλλά αυτό σημαίνει και κάτι άλλο.
ότι στην Κίνα δεν μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να καταφέρουν ό,τι στα δυτικά πανεπιστήμια με την τεχνογνωσία και την τεχνολογία που διαθέτουν. Μέρος λοιπόν αυτής της επιστημονικής γνώσης μεταφέρεται πίσω στην Κίνα, αλλά χωρίς την απαραίτητη τεχνολογία για να γίνει εφαρμογή της στην πράξη. Άρα εξακολουθεί να υπάρχει διαφοροποίηση, λέει. Ναι, αυτό είναι το operation κομμάτι όμως. Εσείς λέτε ότι δεν θα υπάρχει. Αυτό είναι το λειτουργικό κομμάτι. Το ξέρετε όμως ότι αυτή τη στιγμή η Κίνα έχει 90% πρώτων υλών. Σε ό,τι αφορά τον καθαρισμό, δηλαδή τη μεταλλουργία, είναι στο 84%. Έχει μπει και η Αμερική τελευταία. Όμως εγώ θα σας κάνω μια άλλη ερώτηση. Στην Ινδονησία λέτε να κόπτονται τόσο πολύ για το αν θα πάρουν ένα iPhone 7, δεν ξέρω πού έχει φτάσει ή όχι. Εδώ έχουμε φτάσει σε μια κατάσταση στην Ευρώπη όπου 7 είστε πολύ πίσω εσείς. Ενέργεια, ψωμί, αρκεί να έχουμε iPhone. Αυτή είναι η διαφορά. Καταλάβατε, και μην ξεχνάτε ότι είναι οικονομίες μέσα από τη σύμπραξη που τεχνολογικά αναπτύσσονται πάρα πολύ. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Ξεχνάτε, συγκρίνετε κάποια όπλα που δεν ξέρουμε ακριβώς ποια είναι και αμυντικές ικανότητες ή πολεμικές ικανότητες, εξοπλιστικά προγράμματα κτλ. Της Ρωσίας. Τα ξέρουμε. Έχετε διαβάσει για διάφορα όπλα τα οποία αυτή τη στιγμή έχουν αρχίσει να συμμετάσχουν στον πόλεμο στην Ουκρανία. Αυτή πώς ανέπτυξε αυτή την τεχνολογία, να σου το πω και έτσι. Μάλιστα. Δεν είναι δηλαδή τα πράγματα όπως ήμασταν τη δεκαετία του 70. Αυτή είναι μια λογική του 70, όπου λέγαμε τότε θα πάμε για κινεζοποίηση της Ευρώπης. Και εδώ δεν πάμε για κινεζοποίηση της Ευρώπης, πάμε για αφρικανοποίηση της Ευρώπης. Λοιπόν, επειδή έχω πάρα πολλές παρεμβάσεις ακροατών, θέλω πολύ γρήγορα να δίνετε απαντήσεις όπου μπορείτε φυσικά. Τα βρυλίσια μου λένε εδώ, δηλαδή αν η Τουρκία δεν κάνει πόλεμο και απλά συντηρήσει αυτό το καθεστώς, σου είπα, μου είπες, θεωρείτε ότι θα είναι 500 χρόνια μπροστά από τα Βαλκάνια και την Ελλάδα που ασχολούμαστε με το καλά της νοικοκυριάς και τον Dijsselbloem? Στην πραγματικότητα, μήπως είναι η μόνη που δεν τη συμφέρει η κανονική σύγκρουση με αυτή την παράμετρο που λέει ο κύριος Λύκος? Μα ούτως ή άλλως, κοιτάξτε να δείτε, η Τουρκία ποτέ δεν πήγαινε να κάνει πόλεμο όταν πήγαινε να αναμετρηθεί στα ίσα. Πάντοτε, όπως ξέρετε, πήγαινε με τον ισχυρό. Αυτό κάνει λοιπόν αυτή τη στιγμή. Καιροφυλακτεί και περιμένει πότε θα πάρει αυτά που τους ανήκουν. Ξέρει ότι χωρίς ενέργεια, ίσως τώρα με τις σπάνιες γεύσεις το λύσει, χωρίς ενέργεια είναι τελειωμένη. Και μην ξεχνάτε πάντα το μεγάλο ευεατισμό που είχε η Τουρκία. Το πρόβλημα, ξέρετε ποιο είναι, ότι αν δείτε εσείς στην αγορά ενέργειας εδώ πέρα στην Ελλάδα να μπει και μία, όπως σας έχω ξαναπεί, τουρκική εταιρεία με γερμανικό επικάλυμα μπροστά, τι θα γίνει? Ηλίας, ερώτηση. Ξέρουμε ότι ένα στρέμμα ζαχαρότεφλα παράγουν ένα τόνο υγρό καύσιμο, ακριβώς όπως είπε η βενζίνη, 4 τόνους πέλετ και 2 τόνους λίπασμα. Μην πλατιάζω, λέει. Αν η απόσταξη γίνει από τα ήδη υπάρχοντα φωτοβολταϊκά, είναι άπειρη ενέργεια για πάντα. Δεν πρέπει να το πούμε τουλάχιστον, λέει αυτό. Μίλησα για βιομάζα. Μίλησα για σταθερή παραγωγή ενέργειας. Το καταλαβαίνετε. Μίλησα για σταθερή παραγωγή ενέργειας. Και δεν ακούει κανείς. Όλοι μιλάνε αυτή τη στιγμή σε σχέση με στοχαστικά μοντέλα. Και μάλιστα μόνο για ανεμογεννήτριες, όχι φωτοβολταϊκά στις στέγες για τον μικρό καταναλωτή. Αφού δεν υπάρχει το δίκτυο χαμηλής τάσης, το έχουμε ξαναπεί. Ναι, αλλά δεν μιλάει όμως κανένας για βιοκάψιμα, δεν μιλάει για βιοντίζελ, δεν μιλάει για R&D πάνω σε αυτά τα πράγματα, δεν μιλάει για γεωθερμία, κύριε Σαχίνη. Εκεί είναι τα σημαντικά. Κανένας δεν μιλάει. Γιατί? Γιατί γίνεται? Επειδή η παγκόσμια παραγωγή του δυτικού κόσμου έχει φτάσει σε ένα αποκορύφωμα, δεν μπορεί να παράξει πλέον άλλα προϊόντα. Οπότε πλέον μπήκαμε σε μια εποχή του χρηματιστηρίου των πάντων, του τζόγου στα πάντα. Τζόγο στη γη, τζόγο στην ενέργεια, τζόγο στο διοξίδιο του άνθρακα, τζόγο όπου θέλετε. Δεν έπρεπε αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη να έχει καταργηθεί το χρηματιστήριο τουλάχιστον του διοξιδίου του άνθρακα? Τουλάχιστον είμαστε μια κρίσιμη καμπή. Όχι. Και είδατε τι έγινε με τη συμφωνία αυτή. Ο Γιώργος ο Χαλάφτρης από τη βροχερή Χάγη, με πολλούς χαιρετισμούς και με την υποσημείωση ότι δεν έχει ηλεκτρικό αυτοκίνητο, δεν έχει καν αυτοκίνητο, μιας και ο κύριος Λύκος λέει αναφέρθηκε στην Ολλανδία, λέει το εξής. Μια σκέψη, λέει, ακούγοντας τον κύριο Λύκο. Αν βρέθηκαν στην Τουρκία τα δεύτερα πιο σημαντικά κοιτάσματα σπάνιων γεών στην περιοχή του Εσκί Σεχίρ, μήπως θα πρέπει η Τουρκία να ανησυχεί για την εδαφική της ακαιρεότητα, να την αφήσουν να απολαύσει τον πλούτο της?
Μπορείτε να επαναλάβετε λίγο το ερώτημα, παρακαλώ. Λέει, αν όπως λέει ο κύριος Λύκος, βρέθηκαν τα δεύτερα πιο σημαντικά κοιτάσματα σπανίων γεών στην περιοχή του Εσκή Σεχίρ, μήπως η Τουρκία θα πρέπει να ανησυχεί για την εδαφική της ακαιρεότητα, να την αφήσουν να την απολαύσει τον πλούτο της? Α, εννοείται ότι ναι, αλλά η Τουρκία αυτή τη στιγμή εννοείται όπως έχει γίνει με διάφορες αφρικανικές χώρες κτλ. Ναι. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Το κύριο όμως είναι ότι θα την αναγκάσουν να πάει, όπως καταλαβαίνετε, με το ανατολικό ημισφαίριο. Άλλος φίλος. Γιατί εξαρτάται αρκετά από αυτούς. Πάντως, όπως καταλαβαίνετε, η Τουρκία αυτή τη στιγμή γίνεται μήλον της Σύριδος. Άλλος φίλος. Στο Σότσι, στην Παναφρικανική Σύνοδο, η Ρωσία έθεσε θέμα νέων νομισμάτων σε όλη την Αφρική και έχει περάσει τα ψηλά. Νόμισμα το τυκλοφόρησε χωρίς απικιακό χρέος. Ναι. Μάλιστα. Άλλος, ο Σάκης. Εδώ πληρώνουμε φόρους στα φάρμακα, κύριε Λυκό, για να φτιάξουν τάχα δημόσια κρατική φαρμακοβιομηχανία εδώ και 40 χρόνια. Είδατε τίποτα, λέει? Μα το ίδιο γίνεται. Είδατε τίποτα για τη βιομηχανία ζάχαρης? Είδατε τίποτα για τη βιομηχανία λιπασμάτων που λέμε τώρα, για στη Φλόρινα κτλ.? Φωσφορούχα, αζωτούχα, τίποτα. Τα ξεπουλάμε πριν παρά. Είδατε τίποτα για τη Λάρκο? Για τη Λάρκο που έχω μιλήσει και στην εκπομπή σας. Μιλάμε για στρατηγικές πρώτες ύλες και ξεπουλάμε μπυρ παρά τη Λάρκο. Έγκλημα. Έγκλημα όχι για τους 1.200 εργαζόμενους μόνο. Για τα 10 εκατομμύρια του ελληνικού λαού. 10,5 πώς έχουμε φτάσει. Γιατί την μπλέκτηκα και εκεί, ξέρετε, είναι νόμιμοι, λένε μη νόμιμοι. Δεν μπορώ να τα καταλάβω αυτά που λέει τώρα τέλος πάντων η κυβέρνηση. Γιάννης, εντάσσει μήπως ο κύριος Λύκος το νέο ξέσπασμα του κορονοϊού και τον όλο πανικό στη Δύση στο ευρύτερο ανταγωνιστικό κλίμα μεταξύ Δύσης και Κίνας και βλέπει κάποιο lockdown πάλι στον οριζοντά? Ακούστε, υπάρχουν κάποιες, δεν θέλω να γίνω συνωμοσιολόγος, αλλά μιλάνε ήδη για μια μεγάλη πανδημία στα πλαίσια του 2024. Ξέρετε τι φοβάμαι? Ότι επειδή σε αυτόν τον αγώνα που έχουμε, σε αυτόν τον ανταγωνισμό που γίνεται μεταξύ των δύο ελεφάντων, μεταξύ Κίνας και Αμερικής, μήπως την πληρώσουν οι υπόλοιποι λαοί. Με μια καινούργια πανδημία, με πάλι lockdown, προκειμένου να ελέγξουν τις αγορές, να ελέγξουν τις φοδιαστικές αλυσίδες, όπου ξέρετε, σε αυτή την περίπτωση πάντα την πληρώνει σε οποιοδήποτε επίπεδο η μικρομεσαία επιχείρηση. Μάλιστα. Ο Ρέστης, τα νούμερα που λένε για την Κίνα 5.000 νεκροί σε πληθυσμό ενός δισεκατομμυρίου, αν είναι πραγματικά, τότε τι έχουμε να πούμε εδώ, λέει, με 150 νεκρούς την εβδομάδα που τον κορονοϊό τον έχουμε βάλει κάτω από το χαλί? Μα είναι το ίδιο πράγμα. Θυμάστε που παίζανε καθημερινά την Ινδία και λέγανε πετάνε τα πτώματα στο Γάγκη, ενώ αυτό ήταν ένα ένθυμό του τέλος πάντων κτλ. Και μιλάγανε για νούμερα, αλλά δεν μιλάγανε για σχετικά νούμερα. Μιλάμε για 1,5 δισεκατομμύριο πληθυσμό και μιλάγανε για κάτι χιλιάδες ή έστω και ένα εκατομμύριο. Τι σχέση είχε με την Ελλάδα? Αλλά αυτό ήταν, ξέρετε, στα πλαίσια της παραπληροφόρησης, προκειμένου να σκεφτούν συγκεκριμένες πολιτικές, με τη βοήθεια βέβαια πάντα των συγκεκριμένων κάποιων συγκεκριμένων μέσων μαζικής ενημέρωσης. Γι' αυτό άλλωστε και τα ταΐζανε. Άλλος φίλος, τα ζαχαρότεφλα απαιτούν μεγάλες εκτάσεις, εφόσον μιλάμε για παραγωγή καυσίμων. Τα φωτοβολταϊκά το ίδιο, για να αποτελέσουν επαρκή πηγή παραγωγής ηλεκτρισμού. Πρέπει λοιπόν να προσέξουμε πολύ με όσα προτείνουμε, κύριε Λυκολέ. Ο Αμαζόνιος έχει ισοδοπεδωθεί από τέτοιες ιδέες και προτάσεις που την εποχή που έγιναν αποτελούσαν δήθεν σωτήριες επιλογές. Μα και πάλι σας λέω ότι αυτό το πράγμα το κάνει ο Bill Gates, ο οποίος αγοράζει τεράστιες εκτάσεις γης προκειμένου να εφαρμόσει καινούργιες αγροτικές τεχνολογίες, αλλά και παραγωγή βιοκαυσίμων. Εγώ δεν είπα ότι συμφωνώ με αυτό. Εγώ λέω ότι επιτέλους να μας πούνε τι θέλουν από τις ΑΠΕ. Τι σημαίνει ΑΠΕ? Γιατί ΑΠΕ χωρίς ενεργειακή δημοκρατία και χωρίς ενεργειακή αποκέντρωση δεν υπάρχει. Δεν μπορούμε να σώσουμε ένα πλανήτη στον οποίο δεν θα κατοικούν κάτοικοι στο τέλος. Δεν θα υπάρχουν μικρομεσαίοι. Καταλαβαίνετε τι θέλω να σας πω? Γιατί πάνω απ' όλα, στη βάση όλων αυτού του πολιτισμού που έχουμε δημιουργήσει, δεν ξέρω αν είναι το καλύτερο πολίτευμα ή όχι, είναι η δημοκρατία, η ισονομία και η ισοπολιτεία. Και ουσιαστικά εγώ να έχω ίδιες ευκαιρίες μαζί με τον άλλον για την αυτοπραγμάτωσή μου. Αυτό σημαίνει. Αυτό είναι το πολίτευμα που έχουμε επιλέξει. Δεν ξέρω αν κάποιοι άλλοι μιλάνε για δικτατορίες, πεφωτισμένες δεσποτείες ή δημοκρατίες των αρίστων, τρόπον τεινά, είναι άλλη ιστορία. Εδώ όμως πάνω απ' όλα, και θέλω να το τονίσω αυτό και ως περιβαλλοντολόγος, πάνω απ' όλα σε όποιο ερώτημα που σας είχε πει κάποιος άλλος κάποτε, όποιο και αν είναι το ερώτημα, ο άνθρωπος είναι η απάντηση. Εδώ μου λέει ο φίλος ο Ηλίας από τη Λαμία, εμείς έχουμε στο χωριό μας, στο Αχλάδι, την Αγκροϊβέστ που παράγει βιομάζα. Την ξέρει κανείς, λέει, στην Ελλάδα? Όχι, και μάλιστα εγώ είχε τύχει τότε να έχω ασχοληθεί με το όλο project.
να σου το πω και έτσι, και όπου έβρισκε ένα κικαιώνα γραφειοκρατίας μπροστά της, προκειμένου να μην λειτουργήσει. Γιατί βλέπετε, δεν υπήρχαν οι μεγάλοι βιομηχανοί, οι μεγάλοι επενδυτές από πίσω. Δεν υπήρχαν τα μεγάλα κεφάλια. Δεν υπήρχαν τα άσπρα κολάρα. Αυτό είναι το πρόβλημά μας εδώ πέρα. Κατά τα άλλα, ξέρετε, ο λαός του δίνουν σανό, πράσινη ενέργεια. Λέγανε τώρα, αν είχαμε πιο πολλές ανεμογεννήτριες, δηλαδή δεν ξέρω σε πόσα βουνά έπρεπε ακόμα να έχουμε σκάψει, θα είχαμε λύσει το ενεργειακό πρόβλημα. Και κανένας δεν μιλάει ότι δεν έχουμε δίκτυο χαμηλής τάσης, ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, δεν έχουμε τόσες πολλές εκτάσεις και αυτό θα γινόταν σε βάρος της παραγωγής. Και τρίτον, ότι αυτές για να λειτουργήσουν, προκειμένου να μην έχουμε blackout όπως στην Ολλανδία, θέλουν ελάχιστες θερμικές μονάδες βάσης. Τέλος. Λοιπόν, καλή αρχή, κύριε Λύκο, στο 23. Καλή αρχή και νομίζω θα είναι ακόμα καλύτερη, γιατί ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Αρκεί εμείς οι ίδιοι να καταλάβουμε ότι πρέπει να ενημερωνόμαστε και πρέπει να διεκδικούμε όχι για κάτι καλύτερο, αυτά που μας ανήκουν. Αυτά που μας ανήκουν. Πρέπει να επανακοθοριστεί αυτή η σχέση του πολίτη με το κράτος. Δεν είμαστε καταναλωτές, δεν είμαστε επιδοματούχοι, δεν είμαστε πολίτες β' κατηγορίας. Είμαστε πολίτες που συμμετέχουμε στο ΑΕΠ αυτής της χώρας και μας οφείλουν, να σας το πω και έτσι, αυτά που δικαιούμαστε για την αυτοπραγμάτωσή μας. Έτσι μόνο μπορεί να λειτουργήσει αυτό που λέγεται, ο χώρος αυτός που λέγεται Ελλάδα, αν δεν θέλουμε να το κάνουμε Φόκλαντ τύπου.